και μέρες είχαμε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για ένα θέμα για το οποίο έχει βουήξει και το συζητάει όλη η Ελλάδα, για την εξέλιξη της πανδημίας στη Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική των 150.000 εργαζομένων και των χιλιάδων επιχειρήσεων. Η πολιτική ηγεσία, ωστόσο, δεν βρίσκει χρόνο να συναντήσει τους εργάτες και τους εκπροσώπους τους. Έχει χρόνο για να συναντάει μόνο το ΣΕΒ, από ό,τι φαίνεται. Εδώ πέρα, στη συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή, μας παρέμεψε απλά το να προβούμε σε καταγγελίες. Πράγμα το οποίο ήδη το έχουμε κάνει, ήδη έχουμε απευθυνθεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, το οποίο ξαναλέμε ότι είναι υποστελεχωμένο εδώ και χρόνια με συγκεκριμένες πολιτικές και διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που περάσανε μέχρι σήμερα. Ενδεικτικό είναι ότι στη Δυτική Αττική αντιστοιχούν 9 επιθεωρητές για έναν τεράστιο όγκο εργαζομένων. Συνάδελφοι, η κατάσταση που επικρατεί στους μεγάλους χώρους δουλειάς, τα εργοστάσια της Ελευσίνας, της Μάνδρας, του Αστροπύργου, δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι προχωράνε μαζί με τα σωματεία τους και αντιπαλεύουν αυτή την κατάσταση. Ζητάμε να γίνονται μαζικά, περιοδικά τεστ στους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Ζητάμε να ενισχυθούν οι δομές ελέγχου των εργασιακών θεμάτων άμεσα και να προβούν σε μαζικούς ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής. Ζητάμε την αποφασιστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, που το μόνο που κάνουν στο τελευταίο διάστημα είναι να ανοίγουν κλίνες ΜΕΔ, χωρίς να στελεχώνουν με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά να γίνεται ένα γαϊτανάκι, παίρνοντας τον ένα γιατρό και πηγαίνοντας τον σε άλλο νοσοκομείο. Όλη αυτή η κοροϊδία έχει κοντά ποδάρια. Ενδεικτικό της κοροϊδίας της κυβέρνησης είναι ο προϋπολογισμός που κατέθεσε για το 2021 και τα κονδύλια για την υγεία, όπου εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας καταθέτει ένα προϋπολογισμό στον οποίο έχει ρίξει τσεκούρι κατά 580 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχουν στο μυαλό τους για την υγεία του κόσμου, για την υγεία του λαού. Να δώσουν ζεστό χρήμα στους κλινικάρχες και να αφήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας μαζί με τον λαό στη μοίρα του. Συνάδελφοι, είναι επιτακτικό όσο ποτέ να ασκήσουμε, να κάνουμε καραντίνα στην κυβερνητική πολιτική, να μην μπει σε καραντίνα η ζωή μας. Αυτή η σιωπή νεκροταφείου που προσπαθούν να επιβάλλουν στους χώρους δουλειάς, κυβέρνηση και εργοδοσία, πρέπει να σπάσει. Απευθυνόμενοι και συστρατευόμενοι με τα ταξικά σωματεία, απαιτούμε να παρθούν όλα τα μέτρα προστασίας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Γιατί όπως λέμε, και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Συνεχίζουμε δυναμικά.